Ο κύριος Γιάννης Έγκος είναι δήμαρχος Χερσονήσου και θα είναι ομιλητής στο φόρουμ των Αδελφών με αυτό ακριβώς το θέμα. Ματιά στο μέλλον, πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να αγκαλιάσουν την καινοτομία και να επενδύσουν στον άνθρωπο. Το ζητούμενο είναι βέβαια, κύριε Έγκο, να είναι βιώσιμες οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε εσάς, όσους μας ακούν. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Ο πρόλογός σας ήταν στο μήκος κύματος αυτού που έχει ανάγκη η κοινωνία. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Μ' ακούτε? Βεβαιότατα. Μια χαρά. Ναι. Μην ανησυχείτε. Απλά εγώ δεν μιλάω για να σας αφήνω να ολοκληρώνετε τη σκέψη σας. Καλά. Όπου πολύ είναι καλά. Θα παρεμβαίνω. Μη στενοχωριέστε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Λοιπόν, το οικονομικό φόρουμ των Δελφών είναι ευρέως γνωστό και αποτελεί ένα όχι υπερτοπικό, υπερελληνικό, αν θέλετε, συνέδριο που με παγκόσμια πύχηση. Και για να είμαι ειλικρινής, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα προσωπικά αλλά και για το Δήμο Χερσονήσου να τον εκπροσωπώ σε αυτό το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ το οποίο γίνεται στους Δελφούς. 800 ομιλητές από 70 χώρες, έτσι απλά στατιστικά. Ακριβώς, από 70 χώρες και με κορυφαίες προσωπικότητες παρούσες. Το συνέδριο θα το ανοίξει η πρόεδρος, η αξιότιμη πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Σακελλοροπούρου. Θα βρεθεί πλήθος προσωπικότητων, ενώ κορυφαίες προσωπικότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής θα παραστούν. Από ό,τι είδα και ενημερώθηκα, ακόμα και ο Νουριέλ Ρουμπινί, ο διεθνής φήμης οικονομολόγος, γουρού της οικονομικής αντιμετώπισης των πραγμάτων και της οικονομικο-κοινωνικής θεώρησής τους. Τον έχουμε ακουστά πάρα πολύ τα τελευταία 10-15 χρόνια. Θα είναι και αυτός παρόν και αυτό δείχνει την εμβέλεια αυτού του συνεδρίου. Από την άλλη μεριά, η ματιά στο μέλλον και πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να αγκαλιάσουν την καινοτομία είναι μια πολύ σημαντική θεματική ενότητα που αφορά κατά βάση τοπικές κοινωνίες. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε όλοι για καινοτομία, μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά εμάς που είμαστε εκπρόσωποι των τοπικών κοινωνιών, δηλαδή, και όχι τεχνοκράτες. Δηλαδή, είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της καινοτομίας, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό για να εξυπηρετήσουμε τι πράγμα, τις τοπικές μας κοινωνίες. Δηλαδή να βελτιώσουμε τη δικιά μου τη ζωή, τη δικιά σας, των παιδιών σας, των μεγαλύτερων ηλικιών, των ατόμων που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, των ειδικών κατηγοριών και των ατόμων με ειδικών αναγκών. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία να έχει ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Και αυτό και γι' αυτό καλείται και ο Δήμος Χερσονήσου. Ο Δήμος Χερσονήσου, η κυρία Δουλγεράκη, δεν καλείται τυχαία. Κάποιοι είδαν ότι τα τελευταία 3 χρόνια ο Δήμος Χερσονήσου έκανε επιλογές σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας που είχαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Θα μου πείτε, Δήμαρχε, πώς το αποτυπώνεις αυτό, τι εκτιμάς δηλαδή, γιατί το βλέπεις έτσι? Κυρία Δουλγεράκη, ο Δήμος Χερσονήσου έχει βραβευτεί πανελλαδικά για το άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό που έκανε, επενδύοντας ως πρώτος Δήμος. Αυτό που θα σας πω, μπορεί κάποιοι να μην το καταλάβουν, αλλά έχει τεράστια σημασία. Η πιστοποίηση των υπηρεσιών μας με το πρότυπο 27.001 και το 27.701 είναι πιστοποίηση ποιότητας και ασφάλειας των δεδομένων μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Ο Δήμος Χερσονήσου πριν από 1,5 χρόνο, πολλοί Δήμοι δέχτηκαν επιθέσεις και ο Δήμος δέχτηκε κυβερνοεπίθεση, βγήκε ουσιαστικά ανέμακτα από αυτή τη διαδικασία. Το Cyber Security, κυβερνοασφάλεια, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι παρότι πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, έχει αρχίσει και εσείς ως δημοσιογράφος, νομίζω ότι είναι εύκολο, θα το κατανοήσετε, και ο περισσότερος κόσμος, η κυβερνοασφάλεια δυστυχώς στην ασφάλεια των δεδομένων, άρα και κατά συνέπεια στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, παίζει κεφαλαιόδη πλέον σημασία. Ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα. Μπορεί να μην φωνάζουμε, αλλά έχουμε βραβευτεί γι' αυτό και γι' αυτό είμαστε από αύριο στο Φόρουμ των Δελφών. Επίσης, ναι. Επίσης, ο Δήμος Χερσονήσου πού επενδύει? Και αυτό δείχνει και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Πρόσφατα
και ήτανε απορροί κάποιοι να το εκλάβανε ως ένα απλό τίτλο. Ο Δήμος Χερσονήσου από το Ταμείο Ανάκαμψης κυρία Δουλειεράκη χρηματοδοτήθηκε με 12 εκατομμύρια για έργα αναβάθμισης της ΔΕΙΑΧ και του ΦΟΣΔΑ. Όμως ξέρετε περί τίνος έργων πρόκειται. Πλήρη αναβάθμιση των βιολογικών μας, ψηφιοποίηση των πάντων και στη ΔΕΙΑΧ και δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων για την πλήρη εξοικονόμηση ενέργειας και την πλήρη παροχή ενέργειας για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε μηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος. Να η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της τεχνολογίας και της εφαρμογής. Για το σύνολο των πολιτών. Για, όχι, για το αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΧ, των βιολογικών. Ναι, το κατάλαβα. Για το σύνολο των πολιτών τι θα Βεβαίως, γίνει, γιατί όταν μιλάμε... Βεβαίως, έχει αποτύπωμα στο σύνολο των πολιτών. Ο ΦΟΣΔΑ, κυρία Δουλειαράκη, ο ΦΟΣΔΑ, Βόρειας Πεδιάδος, που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης με 4.800.000 ευρώ για ποιο πράγμα. Για τη δημιουργία νέα μονάδα διαχείρισης και ξήρανσης της δερματολάσπης, που από το βιοαέριο θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων του ΧΙΤΑ στο Χερσόνησο, με πλήρη εκμηδενισμό του ενεργειακού αποτυπώματος. Άρα, ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μείωση των ρήπων που παράγουμε σε επίπεδο ενέργειας, άρα βελτίωση του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας και προφανώς όλης της κοινωνίας. Χρηματοδοτηθήκαμε με 2,2 εκατομμύρια για την πλήρη αναβάθμιση των γεωτρήσεων και εφαρμογή άνδρευσης και ίδρευσης και εφαρμογή συστημάτων τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού προκειμένου να έχουμε μείωση των απολειών μας και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Αυτή είναι λοιπόν η εφαρμογή της καινοτομίας με ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Δηλαδή, τι θέλω να πω, και αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Στο σχεδιασμό μας ως Δημοτική Αρχή είναι ενέργειες, δράσεις και κατά συνέπεια απέτηση και επιδίωξη χρηματοδοτήσεων που να έχουν ως αποτέλεσμα την υλοποίηση δράσεων που να βελτιώνουν τη ζωή των κατοίκων μας και να βελτιώνουν και να προστατεύουν τον περιβάλλον. Αυτό είναι το σημαντικό. Ωραία. Τι έχει βελτιωθεί από όλα αυτά, τι έχει ολοκληρωθεί από όλα αυτά, πόσο έχει βελτιωθεί η καθημερινότητα, είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Όχι με το θα βελτιωθεί, αλλά ποια είναι στην παρούσα στιγμή η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος. Βεβαίως. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πολλά πράγματα σε επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουν αναβαθμιστεί το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου των ψηφιακών. Έχει δημιουργηθεί, κυρία Δουλειεράκη, μια εφαρμογή καινοτόμα που αυτή τη στιγμή και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, βοηθάει πάρα πολύ τους δημότες. Είναι εφαρμογή Δημότης Χερσονήσου, την κατηβάζετε ό,τι κινητό και να διαθέτετε στο κινητό σας και χωρίς την παρέμβαση κανενός ανθρώπου και χωρίς την ύπαρξη, αν θέλετε, γραφειοκρατικών διαδικασιών, μπορείτε να δηλώσετε τη βλάβη, την απέτησή σας ή ακόμα και τη λήψη εγγράφων, πιστοποιητικών γεννήσεως κτλ., πιστοποιούμενη με την είσοδό σας με κωδικούς TaxisNet. Μπαίνετε μέσα και μπορείτε να καταγράψετε τη βλάβη ή την απέτησή σας, το αίτημά σας, προκειμένου να ικανοποιηθεί ηλεκτρονικά το Δήμο Χερσονήσου. Αυτό σημαίνει. Πόσο γρήγορα κινείστε στη συνέχεια, διότι το ψηφιακό με το ανθρωποκεντρικό μπορεί να έρθει και να κοντραριστεί και να κοντραριστεί επικίνδυνα. Και λέω το εξής. Πόσο γρήγορα εσείς μετακινείστε για να έχετε αυτή την ανθρωποκεντρική παρέμβαση. Πολύ καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, όπως ακριβώς την είπατε, ότι η κοινωνία συλλήβδην έχει στο νέο μία αδράνεια. Είναι ο κανόνας της αδράνειας. Όντως, πολλοί δεν γνωρίζουν, πολλοί δεν είναι, αν θέλετε, προσανατολισμένοι ή δεν είναι εύπεπτοι στη νέα τεχνολογία. Όμως είμαστε εδώ για να τους το θυμίζουμε, να τους το λέμε, να τους το ξαναλέμε και σιγά σιγά μέσω των νέων βέβαια γενιών, οι οποίες είναι πολύ πιο επιρρεπείς στη χρήση της τεχνολογίας, να μπουν και οι νέοι αλλά και οι μεγαλύτεροι και έχουμε ένα καλό αποτύπωμα αυτή τη στιγμή. Όμως να ξέρετε ότι δυστυχώς, καλός ή κακός, χρειάζεται αγώνας, γιατί η κοινωνία λόγω της αδράνειας που έχει σε κάθε νέο το οποίο μπαίνει στη διαδικασία έχει έτσι μία τάση να αργεί να το αφομοιώσει.
μειώσει, ειδικά στην πατρίδα μας. Ναι, εγώ δεν το κατάλαβα. Σας ρώτησα πόσο γρήγορα παρεμβαίνετε εσείς. Πείτε μου το με πιο απλά λόγια. Άμεσα, άμεσα. Να ξέρετε ότι ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο βλάβες ή αντιμετώπιση των θεμάτων, αυτά καταχωρούνται και την αμέσως επόμενη, ο προϊστάμενος του τμήματος αναθέτει τις βλάβες στις υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι αρμόδιες για την επίλυσή τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν βελτιώνει κατά πολύ το χρόνο ανταπόκρισης του Δήμου, το οποίο βέβαια ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πρέπει και η οργάνωση να είναι τέτοια που η απόδοση αυτών των συστημάτων ανεβέλτιστη. Ωραία. Καινοτομία. Δίκτυο νερού. Πόσο εύκολα εσείς προχωράτε, πόσο γρήγορα βρίσκετε τις βλάβες, σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή την ώρα, γιατί εδώ υπάρχει ένας πολύ επιβαρυντικός, σημαντικός, σοβαρός παράγοντας, όπως θέλετε μπορείτε να τον αποκαλέσετε, να τον χαρακτηρίσετε, που λέγεται λειψιδρία και είσαστε από εκείνους τους δήμους αμυγός τουριστικός που θα έχετε μεγάλη κατανάλωση νερού και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Είσαστε μεταξύ των τριών, Ηράκλειο, Χερσόνησος δηλαδή και Άγιος Νικόλαος, που ιδρεύεστε από το φράγμα που σε λέμε, και εδώ τα πράγματα είναι σκούρα για φέτος. Ναι, πραγματικά αναφερθήκατε σε ένα άλλο θέμα εξαιρετικά σημαντικό και είναι καλό να ενημερώσουμε και τους ακροατές σας. Πραγματικά όχι, φέτος. Για να δούμε στην πράξη η καινοτομία και όλα αυτά που είπατε στην αρχή, που θεωρητικά μπορεί να ακούγονται τα χρήματα τα οποία λέτε, ότι θα δίδονται σε ό,τι έχει να βλέπετε βλάβες, νερό που να μην τρέχει στο δρόμο, νερό που να μην χάνεται κάτω από το έδαφος. Να δούμε δηλαδή πώς αυτό μεταφράζεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ συνδέεται τώρα με την τεχνολογία η δυνατότητα ελέγχου, τηλεελέγχου, και αυτό είναι ακίνητο τηλεέλεγχος των ροών, είναι πολύ σημαντικό στο να βρίσκεις πολύ πιο εύκολα τις βλάβες και τις διαρροές που έχεις. Και βέβαια σε ένα σύστημα που κατά μέσο όρο δυστυχώς μέχρι τώρα στη χώρα μας έχει απώλειες της τάξης των 40 και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 60% της ποσότητας η οποία δίδεται για κατανάλωση, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε περίοδο λειψιδρίας, αλλά και τι σημαίνει σε περίοδο κόστους. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη, να ενημερώσουμε αυτούς που μας ακούν ότι το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος ο οποίος δίδεται τζάμπα. Υπόκειται σε επεξεργασία και μάλιστα ακριβή επεξεργασία, η οποία προσθέτει ένα κόστος στην παραγωγή του. Μπορεί να είναι φυσικός πόρος, δεν δημιουργείται στο εργαστήριο. Επάρκεια υδάτων έχει, αλλά όποιος θεωρεί ότι θα καταναλώσει νερό, θα το ρυπάνει. Με σαπουνάδα, με φαγητά, οτιδήποτε. Θα μπει στη γη αυτό και μετά θα το ξαναπάρουμε. Κάνει λάθος. Για να το ξαναπάρουμε πρέπει να το καθαρίσουμε. Αυτό έχει ένα κόστος καθαρισμού. Σίγουρα λοιπόν η καινοτομία και εφαρμογή συστημάτων έξυπνων και τηλεελέγχου και ελέγχου γενικά της ροής του νερού είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί περιορίζει τις διαρροές, άρα τη διατηθέμενη ποσότητα που αξιοποιείται. Φέτος ειδικά, που από το φράγμα που σε λέμε έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που το θέσατε, θα πάρουμε λιγότερη από τη μισή ποσότητα του νερού που πήραμε πέρσι. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί βέβαια, για να ενημερώσω και όσους μας ακούνε, με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπήκανε μπροστά εκ νέου οι γεωτρήσεις μας, όμως είναι λίγο φαϊνότερο ότι η ποιότητα του διατηθέμενου ύδατος δεν θα είναι η ίδια με αυτή που θα προκύψει από το καθαρισμένο νερό μετά από τα δηληστήρια του φράγματος, όπως σε λέμε. Άρα, εκείνο που καλούμε τους δημότες μας και τους επιχειρηματίες είναι να κάνουν αυτό που λέει η κοινή λογική. Καταρχήν, να σημάνουν και στα ξενοδοχεία ακόμα, με σημάνσεις, τη δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης νερού. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε οι βρύσες να τρέχουν συνέχεια, ούτε ασκόπως να ποτίζουμε, ούτε ό,τι άλλο δεν προάγει τη μείωση της κατανάλωσης νερού. Και από την άλλη μεριά, ο Δήμος ο δικός μας, όπως και υποθέτω και οι όμοροι Δήμοι, εκείνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό. Εμάς δηλαδή ήδη μπήκανε μπροστά οι γεωτρήσεις, διαθέτουμε νερό από γεωτρήσεις από εδώ και μπρος, και το 1,5 περίπου, 1,400 που θα μας διατεθεί από το φράγμα που σε λέμε, το κρατάμε ούτως ώστε στην πλειονότητά του, το μεγαλύτερο από αυτό, να διατεθεί για χρήση στο πικ τη σεζόν, δηλαδή Ιούλιο-Αύγουστο, που οι ανάγκες θα είναι τεράστιες για την παροχή ύδατος, και εκεί προκειμένου να εξυπηρετήσουμε και τον τουρισμό. Όπως πολύ ορθά είπατε, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας αμυγός τουριστικός προορισμός, άρα οι ανάγκες για την παροχή ύδατος είναι τεράστιες. Δηλαδή αυτή την ώρα η περιοχή, αλλά δυστυχώς τα δεδομένα δεν μας ευνοούν φέτος, καθώς το φράγμα, όπως λέμε, έχει πέσει πολύ χαμηλά.
είναι στο λιγότερο από το 1/3 πλέον της σφαίρουσας ικανότητάς του, και αυτό σημαίνει προσπάθειες περιορισμού από όλους, και από εμάς στα σπίτια μας, αλλά και λήψη μέτρων από τους επιχειρηματίες, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση στις επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι οι οδηγίες ότι θα πρέπει να προχωρήσει ο κόσμος ή οι δημότες σας από μόνοι τους στη μείωση της κατανάλωσης. Αυτό Βεβαίως. Είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι που λέτε ότι αυτή την ώρα η ίδρυυση της περιοχής της Χερσονήσου γίνεται πολύ περισσότερο από τις γεωτρήσεις οι οποίες έχουν επανεργοποιηθεί. Εγώ. Και ότι κρατάτε το 1,4 εκατομμύρια κυβικά νερού για να το ρίξετε στην κατανάλωση τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, που υπάρχει και η μεγαλύτερη ζήτηση εξαιτίας της τουριστικής περίοδου. Αυτό είναι εκείνο το κομμάτι το οποίο λέτε. Όταν όμως μιλάτε για νερό, κόστος επεξεργασία κλπ, μου αφήσατε εμένα την αίσθηση ότι όλο αυτό που είπατε, ότι αν κάποιος νομίζει ότι η επεξεργασία αυτή δεν κοστίζει κλπ κλπ, ότι εδώ έρχονται αυξήσεις στο νερό. Θέλετε να πείτε και κάτι τέτοιο? Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Δεν λέω, προς Θεού. Λέω ότι το νερό δεν είναι ένα κοστολόγητο προϊόν. Είναι ένα προϊόν που κοστολογείται. Ένας φυσικός πόρος που κοστολογείται. Να, κυρία Δουβιαράκη, πρέπει να πω ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη οικονομοκοινωνική συγκυρία λόγω κορονοϊού, λόγω καταστροφών που είχαμε. Ο Δήμος Χερσονήσου, και αυτό είναι εύκολο να το διαπιστώσετε, ήταν από τους λίγους Δήμους που δεν έβαλε τα τελευταία 2,5 χρόνια που είχαμε την κρίση και την πανδημία, δεν έβαλε ούτε ένα λεπτό αύξηση στο νερό. Όχι γιατί ήμασταν πλούσιοι και βγαίναμε, προς Θεού, αντίθετο, 2 χρόνια η ΔΕΙΑΧ είχε πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Πάρα πολύ απλά δεν θέλαμε εν μέσω οικονομικής κρίσης, που ο Δήμος ως τουριστικός προορισμός και οι κατοικοί του και οι επιχειρηματίες δυστυχώς ζουν από τον τουρισμό. Όσο λοιπόν καιρό, 2 χρόνια που δεν είχαμε τον τουρισμό που έπρεπε, να το πω έτσι απλά στην καθομιλημένη, η κοινωνία μας φυτοζωούσε, περνούσε δύσκολα. Οι πιο πολλοί εργαζόμενοι ήταν με τα 5-34. Οι επιχειρηματίες, τα πιο πολλά ξενοδοχεία το 20 μείνανε κλειστά και τα μισά μείνανε κλειστά το 2021. Οι επιχειρήσεις το ίδιο. Δεν θέλαμε λοιπόν να επιβαρύνουμε το δημότη μας με επιπλέον κόστη για να τον βοηθήσουμε. Και δεν αυξήσαμε το νερό. Άρα δεν μιλάμε για αύξηση στο νερό. Μιλάμε, μπορεί να υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Άλλοι δήμοι το έχουν κάνει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε το δημότη μας. Και δεν βάλαμε ούτε ένα λεπτό αύξηση στα τιμολόγια μας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι για να διατηρήσουμε τις τιμές όσο γίνεται χαμηλότερα, είναι δέον να φερθούμε σε αυτό το φυσικό πόρο που λέγεται νερό, με το δέον τρόπο, με τη σωστή οπτική. Μη καταναλώνοντας άσκοπα, μη ρίχνοντας το νερό έξω χωρίς να απαιτείται, ούτως ώστε να μειώσουμε την κατανάλωσή μας και να κρατήσουμε και τα τιμολόγια μας εκεί που πρέπει. Ωραία. Αυτό λέω. Δεν μιλάω για αύξηση. Ωραία, ωραία. Το κρατάω ως απάντηση. Πείτε μου και κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Σεγκό. Μπαίνετε σε αυτή την τουριστική περίοδο με ποιες εκκρεμότητες σε ό,τι έχει να κάνει με έργα βάσει των ζημιών που είχατε τα προηγούμενα χρόνια, οι πλημμύρες και όλα αυτά τα οποία έχετε αντιμετωπίσει? Είσαστε από εκείνους τους Δήμους που αντιμετωπίσατε πολλά την τελευταία διετία, τριετία. Πώς μπαίνετε, με τι αποκαταστάσεις έργων, παραλιακό Βεβαίως. Μέτωπο, δρόμοι, ορεινά χωριά, τουριστικά λοιπόν, χωριά. Ο Δήμος Χερσονήσου, η αλήθεια είναι ότι το 2020 το Νοέμβρη έπαθε μια, θα έλεγα, μια συνολική καταστροφή. Και όταν λέω συνολική καταστροφή, επειδή δεν την ξέρει ο καθένας από τον τόπο του, δεν ξέρει τι έχει συμβεί, πάθαμε ζημιά πάκρυ σ' άκρυ, είτε στο παραλιακό μέτωπο και στα ρέματά μας, που είναι βέβαια, πρέπει να υπενθυμίσω, όλα χτισμένα. Τουριστικός προορισμός είμαστε, άρα όλα τα ποτάμια μας, οι χήμαροι κτλ. Ένθεν και κήθεν έχουν οικήματα, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, οικίες κτλ., εμπορικές δραστηριότητες, αλλά και η ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς η αγροτική οδοπία καταστράφηκε σε ένα ποσοστό 80%. Έχει γίνει ένας τιτάνιος αγώνας. Αυτά που γίνανε τα τελευταία 2 χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, δεν αρκούσε κανονικά μία δεκαετία για να γίνουν, με τους ρυθμούς εκτέλεσης έργων τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μετά την έλευση του Καλλικράτη. Όμως σε 2 χρόνια έχουν αποκατασταθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι υποδομές μας. Σε επίπεδο παραλιακού μετόπου είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πρώτης θεομηνίας, με τις αποκαταστάσεις να έχουν γίνει. Μένουν ακόμα σημαντικές λεπτομέρειες, δηλαδή πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα που κάμποσες ασφαλτοστρώσεις λόγω θεομηνίας. Από τον καρτερό μέχρι την άλλη άκρη.
Μέχρι την άλλη άκρη, βέβαια. Δηλαδή, ενώ είχαμε ζημιές και στα Μάλια και στη Σταλίδα και στο Κουτουλουφάρι, Χερσόνησο, λιμάνι Χερσονήσου, ανάληψη, αγριανά, γούβες, γούρνες, κοκκίνη χάνη, έχουν αποκατασταθεί τα παραλιακά μέτωπα. Η ανάληψη έπαθε τεράστια ζημιά και στο κεντρικό της δρόμο και στο παραλιακό μέτωπο. Το Κουτουλουφάρι διάλυσε, αποκατασταθήκανε. Όμως σημαντικές λεπτομέρειες, δρόμοι δηλαδή οι οποίοι πάθανε καθυζήσεις και σημαντικές, αν θέλετε, ζημιές λόγω της ομηνίας, έχει φτιαχτεί περίπου το 50%. Πρέπει φέτος, επειδή έχει έρθει και η χρηματοδότηση των 6,5-6,4 εκατομμυρίων που αφορά κατά βάση τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις, αυτές θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Προφανώς, αν θέλετε, και επειδή η ελληνική γραφειοκρατία είναι παροιμιώδης και μνημειώδης, δεν ήταν δυνατόν αυτά να εκτελεστούν μαζεμένα. Όμως, αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν κακή εικόνα στην έλευση του τουριστικού προϊόντος. Η παραλία είναι έτοιμη να αποδεχτεί τους τουρίστες. Ο δρόμος του Κοκκίνη Χάνη αυτές τις μέρες θα πέσει και ο δεύτερος τάπητας μέχρι την περιοχή Χατζή, που ήταν αυτό που λέμε βομβαρδισμένο τοπίο, πολύ μεγάλες ζημιές. Αυτό αποκαταστάθηκε και αυτές τις μέρες θα πέσει και ο δεύτερος ασφαλτοτάπητας. Η πρώτη ήταν η ισοπεδωτική που λέμε, η λένε η τεχνική στη γλώσσα τους. Θα αποκατασταθεί πλήρως λοιπόν και μετά τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και Γενάρη θα ολοκληρώσει στο ανατολικό κομμάτι του κεντρικού δρόμου του Κοκκίνη την υπογειοποίηση ο εργολάβος της ΔΕΗ, που ξαναλέω ότι η ασφαλτόστρωση γίνεται με τη βοήθεια της περιφέρειας. Την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και προσωπικά το Σταύρο τον Αρναουτάκη για τη βοήθεια. Υποχρέωσή τους είναι, κύριε Σέγου, τώρα. Τι λέτε, υποχρέωσή τους είναι. Και ναι, της περιφέρειας και της κεντρικής πολιτείας τώρα. Σωστό, η βοήθεια είναι αυτό. Αυτό έγινε με μελέτη του Δήμου Χερσονήσου, γιατί είναι παλαιά εθνική οδός εντός οικιστικού ιστού, και με τη βοήθεια την οικονομική της περιφέρειας. Και ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση το υπόλοιπο μισό, τον προσεχή Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Το 50 λοιπόν της εκατό των δρόμων έχει αποκατασταθεί από όλες τις ζημιές, απομένει το άλλο 50%. Ακριβώς. Λέτε βέβαια ότι είναι άλλες περιοχές που θα πάνε μέσα στο χειμώνα που θα γίνει το 50%. Νομοτελειακά, δεν γίνεται αλλιώς. Για να φύγει η τουριστική περίοδος. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ένα χαρακτηριστικό, κυρία Δουλειαράκη, το οποίο είναι πολλοί που δεν το κατανοούν. Δυστυχώς, όταν έχεις ένα τουρισμό ο οποίος πέρυσι τελείωσε μέσα Νοεμβρίου, δεν δυνάμεθα να ξεκινήσουμε σημαντικά έργα πριν τα μέσα με τέλη Νοεμβρίου. Και μάλιστα είχαμε και οχλήσεις από την τοπική επιχειρηματικότητα να μην ξεκινήσουμε νωρίτερα, ενώ είχαμε προγραμματίσει για τα τέλη του Οκτώβρη. Όταν λοιπόν έχεις ουσιαστικά Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτι, 4 μήνες, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα στην εκτέλεση έργων. Με γκρίνιες, με μεμσημυρίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς καταλαβαίνω ότι όταν ξεκινάει ο τουρισμός ή τελειώνει και έχεις ακόμα τουρίστες, ο επιχειρηματίας, ο κάτοικος, προτιμά να μην βλέπει, και λέτε, αν θέλετε, μια κακή εικόνα. Και λέτε επίσης λοιπόν εσείς ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής ότι επίσης έχει αποκατασταθεί η όποια ζημιά ή όποιες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο από τον Καρτερό μέχρι την άλλη πλευρά, όπως επίσης και όλοι οι τουριστικοί προορισμοί στα ορεινά του Δήμου Χερσονήσου, για να υπάρχει και αυτή η επισκεψιμότητα που θέλει και ακριβώς ο κάθε επιχειρηματίας στην περιοχή. Ακόμα στο παραλιακό μέτωπο, βέβαια, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν ακόμα δρόμοι που έχουν πάθει ζημιά ή καθυζήσεις από τη θεομηνία. Εννοείται ότι έχουν πλήρη βατότητα και χρειάζονται πλέον εκ νέου ασφαλτοστρώσεις και στην περιοχή Σκερσονήσου και στην περιοχή Κοκκίνη, Γουβών, Μαλίων, Σταλίδας. Αυτές οι λεπτομέρειες θα φτιαχτούν με αυτή τη χρηματοδότηση που σας είπα. Τα 6 εκατομμύρια. Ακριβώς, ναι. Τους επόμενους μήνες. Και προφανώς με μη όχληση τώρα λόγω καλοκαιριού. Βέβαια, υπάρχει άλλη πλευρά. Υπάρχει και μία μεμσημυρία ορισμένες φορές, κυρία Δουλειαράκη, η οποία οφείλω να την αναφέρω. Δεν αποτελεί στο σχεδιασμό μας σοβαρό λόγο. Την εκτιμούμε όμως και την καταγράφουμε. Που λένε κάποιοι ότι επειδή ήρθαν κάποιοι τουρίστες αρχές Απριλίου, γιατί γίνονται έργα. Πολύ απλά η απάντηση, κυρία Δουλειαράκη, είναι εξαιρετικά απλή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι μαγικά. Και τα έργα απαιτούν το χρόνο τους για να γίνουν. Δεν γίνεται να γίνονται τα έργα όποτε βολεύει ένα έκαστο εξημών. Ούτως ή άλλως, για ό,τι λέτε, όπως το λέτε, δημόσιος είναι ο λόγος σας, ακούγεστε και κρίνεστε από τους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται, διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κύριε Σεγκό, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.